Είναι δεύτερη χρονιά που έρχεται ο κ. Βασίλης Κωνσταντούνη. Ο θεσμός είναι 7 χρόνια. 7 χρόνια είναι το τουρνουά της Αγίας Μαρίνας, είναι το 7ο. Είμαστε στην ευχάριστη, έχουμε τη χαρά να είναι εδώ τα τελευταία 2 χρόνια που συνεργαζόμαστε με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Να παραβρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο τουρνουά. Μας δίνει τα φώτα του, μας βοηθάει πολύ στην εξέλιξη του τουρνουά. Έχουμε και εμείς τη γνώση τα προηγούμενα 7 ολόκληρα χρόνια να βαδίζουμε σε καλά βήματα και είμαστε ευχαριστημένοι πως πάει το τουρνουά χωρίς να αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Θέλουμε κάθε χρόνο να γινόμαστε και καλύτεροι. Και πραγματοποιείται αυτό? Πραγματοποιείται. Κάθε χρόνο είμαστε και καλύτεροι. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να σχεδιάζουμε το τουρνουά όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικό, να διοργανώνουμε περισσότερα πράγματα για τον κόσμο. Φέτος υπάρχουν αυτές οι ομπρέλες που έχουμε τοποθετήσει για τον κόσμο, πέρυσι δεν υπήρχαν. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα για να γίνεται όλο και καλύτερο και να το μεγαλώνουμε. Βέβαια, αυτό γίνεται με συνεργασία με όλους τους εκπροσώπους του οικισμού, με όλους τους συλλόγους του οικισμού και με το μουσείο και με το σύλλογο της Μαΐστρου. Είμαστε όλοι μια παρέα και προσπαθούμε όλοι μαζί να αντιμετωπίζουμε κάθε πρόβλημα και να το λύνουμε και να προχωράμε μπροστά. Και μαζί μας είναι κοντά η Δημαρχία, αυτό θέλω να πω, ότι και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης είναι κοντά μας, μας στηρίζει, είναι αρρωγός σε αυτούς τους αγώνες, σε ό,τι event προσπαθούμε να πραγματοποιήσουμε εδώ στον Πλατανότοπο και γενικά στο χώρο της άθλησης, είναι κοντά πάντα. Πόσες ομάδες παίρνουν μέρος σε αυτό το τουρνουά? Φέτος είναι 11 ομάδες, είναι και από το Βόρειο Εύρο και από το Νότιο Εύρο και από την γενικά Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Θέλω να ευχαριστήσω και όλες τις ομάδες, όλες τις ακαδημίες που δώσανε το παρόν, που δεχτήκαν την πρόσκλησή μας. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να έχουμε θεσμός και διαφορετικές ομάδες. Είναι θεσμός και του χρόνου, τέτοιο καιρό, των αρχές Ιουνίου, θα είμαστε εδώ για να κάνουμε το 8ο τουρνουά ακαδημιών. Η συνεργασία με τον Παναθηναϊκό, περί το να πω, πρέπει να είναι σε πολύ καλό δρόμο. Η συνεργασία με τον Παναθηναϊκό, παρόλο τα προβλήματα που περνάει ο Παναθηναϊκός φέτος, είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Η τεχνογνωσία του Παναθηναϊκού μας βοηθάει πάρα πολύ στο αγωνιστικό κομμάτι και βέβαια στις προπονήσεις. Υπάρχει επικοινωνία με την ΠΑΕ συνέχεια. Είμαστε σε πολύ καλό κομμάτι. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που είμαστε στο δίκτυο της ΠΑΕ. Να είστε καλά, συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτή. Και σας ευχαριστώ και εσείς. Και σας ευχαριστώ και εσάς που είστε εδώ για να αναδείξετε αυτό που προσπαθούν οι σύλλογοι, οι οποίοι είναι ερασιτεχνικοί σύλλογοι. Προσπαθούμε με μεράκι και αγώνα εδώ, χωρίς να έχει κανένα όφελος οικονομικό ή κάτι άλλο. Προσπαθούμε εδώ όλοι οι σύλλογοι, όλες οι ακαδημίες του Εύρου, να κάνουμε ό,τι καλύτερο για τα παιδιά. Καλή για να μην έχετε. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια για πάλι.